Κατερίνα Χριστοφιλίδου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Από τις 16 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι οι καταναλωτές θα το επιλέξουν και κυρίως για οικονομικούς λόγους. Άρα ο κίνδυνος της εθελομύχλης καραδοκεί και φέτος το χειμώνα. Δεν έχουν εκλείψει οι λόγοι γιατί δεν μπορούμε να επιλέξουμε συμβατικά καύσιμα. Προνοώντας βέβαια τώρα η περιφέρεια κεντρικής Ελλάδας, επειδή καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί και φέτος, προχωρά στην εγκατάσταση ενός συστήματος μέτρησης των αέριων ρήπων της εθελομύχλης σε 5 πόλεις. Τα αποτελέσματα μάλιστα θα αναρτώνται σε πραγματικό χρόνο στην ιστοσελίδα και θα μπορούν έτσι να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες. Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν και οι πολίτες για τη μείωση των ακατάλληλων καυσίμων, αλλά και η πολιτεία για να προχωρήσει στην έγκριση περαιτέρω μείωσης στην τιμή του ρεύματος όταν τουλάχιστον η εθελομύχλη πυκνώνει. Για την άμεση ενημέρωση αλλά και προφύλαξη των πολιτών από το επαπειλούμενο νέφος της Εθάλης, η Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας τοποθετεί 5 σταθμούς μέτρησης μικροσωματιδίων σε Χαλκίδα, Λαμία, Λιβαδιά, Καρπενήσι και Άμφισσα. Δεδομένου ότι τα τελευταία 5 χρόνια το πρόβλημα εμφανίζεται όλο και πιο έντονο κατά τους χειμερινούς μήνες εξαιτίας της καύσης ξύλου και άλλων μη συμβατών στερεών καυσίμων, η Περιφέρεια ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία έτσι ώστε να έχει μια σαφή εικόνα της κατάστασης σε πραγματικό χρόνο για να οργανώσει πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης αλλά και για να ενημερώνει εγκαίρου στους πολίτες. Το σημαντικό αυτής της πρωτοβουλίας αφορά την διάχυση της πληροφορίας στο κοινό, έτσι ώστε να έχουν άμεσα αποτελέσματα για τα επίπεδα της εθελομύχλης στην περιοχή τους. Η πληροφορία στο κοινό θα φτάνει μέσω του ίντερνετ, μέσω της ιστοσελίδας της περιφέρειάς μας, πατώντας ένα link που αυτόματα θα συνδέεται με τους σταθμούς μέτρησης και θα έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Ο τρόπος παρουσίασης θα είναι εύληπτος, έτσι ώστε όλοι οι πολίτες να μπορούν να διαβάσουν και να κατανοήσουν τις μετρήσεις, ενώ θα υπάρχει και ένδειξη στην περίπτωση που η ρήπανση θα ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, τα 50 δηλαδή μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Οι σταθμοί θα μετρούν τα μικροσωματίδια με διάμετρο 10 και εναλλακτικά τα μικρότερης διαμέτρου, τα 2,5, τα οποία θεωρούνται και τα πιο επικίνδυνα για την υγεία. Για να προλαμβάνονται τα περιστατικά εθελομύχλης, η πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας προς την κεντρική κυβέρνηση είναι να ενεργοποιούνται οι εκπτώσεις της ΔΕΗ στο ρεύμα κάθε φορά που τα μηχανάκια θα μετρούν συγκεντρώσεις αέριων ρήπων πάνω από 50 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα και όχι τα 100 που ισχύει σήμερα. Θεωρούμε ότι πρέπει να αλλάξει η κοινωνική απόφαση και να πάει στα 50 μικρογραμμάρια, έτσι ώστε να απολαμβάνουν το δικαίωμα αυτό περισσότερες μέρες και όχι ευχαριστικά, αλλά με βάση και την κοινωνική οδηγία. Η λειτουργία των σταθμών μέτρησης αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Δεκεμβρίου.